Ενημερωτική συνάντηση με σκοπό να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την διανομή 1.000 οικιακών συλλεκτών ανακύκλωσης πραγματοποιήθηκε στη Λότζια, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου, καθώς και των Προέδρων των Δημοτικών Ενωτήτων και Κοινοτήτων. Μάλιστα, έγινε και παρουσίαση του νέου πιλωτικού προγράμματος της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη της διαλογής των απορριμμάτων στην οικιακή πηγή και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Χίλιοι οικιακοί συλλέκτες ανακύκλωσης αναμένεται να διανεμηθούν το επόμενο διάστημα στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων που συμμετείχαν στη συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Ηρακλείου και του Αρμόδιου Αντιδημάρχου. Στη συνάντηση έγινε η παρουσίαση του νέου πιλωτικού προγράμματος της Δημοτικής Αρχής, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της διαλογής των απορριμμάτων στην οικιακή πηγή και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, του τρόπου συναρμολόγησης του μπλε συλλέκτη ανακύκλωσης των 80 λίτρων, καθώς και της διαδικασίας διάθεσής του στους δημότες, η οποία θα γίνει από τις δημοτικές ενότητες. Σε πρώτη φάση θα δοθούν 1.000. Έχουν κληθεί οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων και των διαμερισμάτων της πόλεως, στους οποίους θα γίνει η διανομή των πρώτων 1.000 κάδων, συλλεκτών μάλλον, στους οποίους θα αποτίθενται τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία συνεχεία θα μεταφέρονται στους γνωστούς κάδους ανακυκλώσεως. Μία σημαντική δράση διανομής δωρεάν 1.000 οικιακών συλλεκτών ανακύκλωσης, μια δράση που εντάσσεται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απολύτων του Δήμου Ηρακλείου και έρχεται ουσιαστικά ως επιστέγασμα και ως προσπάθεια αύξησης της ανακύκλωσης στην πόλη μας και στο Δήμο μας. Οι συγκεκριμένοι μπλε οικιακοί συλλέκτες δεν θα δέχονται οργανικά υπολείμματα και η διάθεσή τους στους δημότες θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου. Επιτάπητος όμως τέθηκε και το ζήτημα της ανακυκλώσιμης σακούλας πολλαπλών χρήσεων, όπου ο ΕΣΔΑΚ θα διαθέσει 12.000 τέτοιες σακούλες δωρεάν σε νομούς της Κρήτης. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και περαιτέρω μετά τη διανομή αυτών των πρώτων 1.000 κάδων, εις τρόπον ώστε τα όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν αυτούς τους συλλέκτες που θα βοηθήσουν πάρα πολύ το πρόγραμμα της ανακυκλώσεως στην πηγή όπως το έχουμε προγραμματίσει. Το χαρτί και το χαρτόνι αποτελούν το 20% των απορριμμάτων και με την ανακύκλωσή του τα σκουπίδια μειώνονται κατά 700 με 800 χιλιάδες τόνους το χρόνο.